Γεια σας, καλό σας μεσημέρι. Φτάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ναι. Εντάχει κινούμαστε σήμερα, αλλά τώρα ήρθε η ώρα να ηρεμήσουμε. Οι χρόνοι έχουν επανέλθει στα κανονικά τους και έχουμε αρκετά ικανοποιητικό χρόνο να μοιραστούμε τηλεοπτικά με έναν άνθρωπο που έχει εστιάσει και τη ζωή του, αλλά και το κομμάτι, το επαγγελματικό του, το επιστημονικό, στον ίδιο τον άνθρωπο, ξεκινώντας από τα παιδιά και προχωρώντας και στα λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Καλεσμένος του βιβλιοπωλείου Ελευθερουδάκης βρίσκεται στην Κρήτη ένας πολύ σημαντικός επιστήμονας, είναι ο κύριος Νίκος Σιδέρης, είναι ψυχολόγος και σήμερα σας δίνει ένα ραντεβού για να ακούσετε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα που θα αναλύσει και θα βοηθήσει πάρα πολύ τους σύγχρονους γονείς να εμπλουτίσουν με ιδέες και γόνιμες σκέψεις τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται και ανατρέφουν τα παιδιά τους. Τον έχουμε εδώ απέναντί μας και από καρδιάς θα του πούμε ένα καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Με μία μικρή διόρθωση, συνάδελφε και συνοδοιπόρε, ψυχίατρος είναι ο καλεσμένος μας και ψυχαναλυτής, αλλά και οικογενειακός θεραπευτής. Ένας άνθρωπος που θα λέγαμε όλοι, αχ, να τον είχαμε όλη μέρα μες στο σπίτι μας, να μας δίνει απαντήσεις για όλα αυτά τα κέρια ερωτήματα. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Και επιτρέψτε μου να κάνω μία μικρή αναφορά στις θεματικές, στα βιβλία με αφορμή τα οποία θα συζητήσετε σήμερα με τον κόσμο που θα έρθει στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκης, που θα αποτελέσουν και το εφαλτήριο για μας να κάνουμε μια κουβεντούλα. Πρώτα απ' όλα ένα βιβλίο, το οποίο έχει γίνει πια best seller με χιλιάδες αντίτυπα. Τα παιδιά δεν θέλουν ψυχολόγο, γονείς θέλουν. Μας το λέτε, μας το φωνάζετε και μας το δηλώνετε και με κεφαλαία γράμματα στο εξώφυλλο του βιβλίου. Να κάνουμε μια στάση σε αυτό. Αυτό ήταν και ένα από τα μεγαλύτερα μαθήματα που με δίδαξε η ζωή, ξέρετε. Δηλαδή, το αστείο είναι ότι η επιστήμη μου το είχε πει και εμένα και σε όλους τους ανθρώπους που διάβασαν κάτι ή άκουσαν κάτι από την επιστήμη, αλλά κανείς δεν ήθελε τα τελευταία 20-30 χρόνια να το πιστέψει αυτό το τόσο απλό και πρωτογενές δεδομένο ότι το πρώτο που χρειάζεται ένα παιδί είναι γονείς, το τελευταίο που χρειάζεται, αν κάτι πάει στραβά, είναι ένας ειδικός της ψυχικής υγείας. Είχαμε φέρει τον κόσμο με το κεφάλι κάτω, ό,τι πήγαινε στραβά και στο παραμικρό, ακόμη και η απορία που είχαμε. Να πάμε σε ένα ειδικό, σε ένα ψυχολόγο. Να πάμε το παιδί στο ψυχολόγο. Όχι να πάω να ρωτήσω εγώ, επειδή δεν ξέρω, που και πάλι μπορείς να πας να ρωτήσεις και πριν τον ψυχολόγο, έτσι, που να ρωτήσεις τον παιδίατρο, που έχει κανονικά να σου πει πολλά πράγματα. Το δάσκαλο, που επίσης έχει να σου πει πολλά. Αλλά το πρώτο που σκεφτόμαστε είναι να πάμε το παιδί σε ψυχολόγο. Δεν είναι κακό πράγμα ο ψυχολόγος και ένας άνθρωπος της ψυχικής υγείας, εάν και εφόσον παρίσταται ανάγκη, αλλά αυτό που ήταν αυτονόητο, ίσως κάποιες δεκαετίες για την Ελλάδα πριν, τώρα πια με τους ρυθμούς που ζούμε, θεωρείται όχι και πολύ εύκολο. Οι γονείς από το πρωί μέχρι το βράδυ τρέχουν για να εξασφαλίσουν χρήματα, δουλεύουν πολύ, λείπουν από το σπίτι και τα παιδιά τα παρκάρουν ή σε ξένες αλλοδαπές, σε πρόσωπα φροντίδας ή στον παππού και τη γιαγιά. Αυτό μοιάζει να είναι μια περιγραφή της πραγματικότητας, κάτι σαν το μνημόνιο, ότι είναι μονόδρομος. Το οποίο για το μνημόνιο δεν θέλω να εκφέρω γνώμη, αλλά για τα θέματα της ανατροφής των παιδιών μπορώ να εκφέρω γνώμη. Υπάρχουν δύο περιπτώσεις. Είτε πραγματικά οι γονείς, και ενώ και οι δύο, οφείλουν από τις βιωτικές περιστάσεις, από τις ανάγκες της ζωής, δεν έχουν άλλο τρόπο, πρέπει να ξεσκίζονται στη δουλειά, μία και δύο και δυόμιση δουλειές, από το πρωί ως το βράδυ και όποτε προφταίνουν να βλέπουν το παιδί τους, το βλέπουν και θα δούμε τι κάνουμε εκεί. Υπάρχει όμως και μάλιστα μέχρι και να ξεσπάσει και η κρίση ήταν ο κανόνας μπορώ να πω, ένα τεράστιο πλήθος γονέων οι οποίοι είχαν πάρει τη ζωή τους λάθος. Δηλαδή. Πίστευαν δηλαδή ότι χρειάζεται περισσότερο να μαζέψουν αρκετά λεφτά ώστε να πάνε δεύτερο ή τρίτο αυτοκίνητο με μεγαλύτερα κυβικά και να αλλάξουν σαλόνι και κρεβατοκάμαρες και τα τέτοια. Και σε αυτό το πράγμα θυσίαζαν την σχέση τους με τα παιδιά τους και τελικά την ανατροφή του παιδιού τους. Αυτό το λέω με μεγάλη λύπη, γιατί πιστεύω ότι αυτό που έγινε ήταν μια τρομακτική παρεξήγηση, ότι δεν αρκεί η αληθινή ψυχή που έχεις για να ζεις, αλλά πρέπει να φορέσεις μια ψεύτικη ιδανική ψυχή απ' έξω που μεταφράζεται σε φορέματα, ρολόγια, κομπολόγια και δεν ξέρω τι. Έτσι και πάνω εκεί θυσίαζαν την προσωπική τους ζωή πρώτα απ' όλα, γιατί χωρίς να τους χρειάζονται στα αλήθεια αυτά τα πράγματα, τα περισσότερα χρήματα, κατασπαταλούσαν τη δικιά τους ημέρα και μέρος της νύχτας με τις έγνοιες και τα λοιπά. Και στο παιδί τους πάλι
εστερούσαν ό,τι σπουδαιότερο. Δηλαδή που είναι μια αγκαλιά και μια κουβέντα των γονιών. Οπότε, στη δεύτερη περίπτωση, αν μου επιτρέψετε να πω, υπάρχουν πραγματικά και τώρα με την κρίση είναι πολύ μεγαλύτερος ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν ίσως την επιλογή. Και αναγκαστικά λείπουν πολλοί από το παιδί τους και από το σπίτι τους. Σε αυτούς τους ανθρώπους θέλω να πω δύο πράγματα. Είναι πολύ λεπτή κατάσταση, αλλά αν μιλήσεις με ειλικρίνεια στο παιδί, οι αβαρίες θα είναι πολύ λίγες. Δηλαδή, δώστε μας ένα παράδειγμα. Είναι πολύ απλό. Πρέπει να του πεις κάποια πολύ στρογγυλά λόγια του παιδιού, αφού δεν μπορείς να είσαι εκεί. Πρέπει να του δώσεις μια εύλογη εξήγηση για το τι συμβαίνει. Και αυτό που συμβαίνει πρακτικά και στη γλώσσα που κάθε παιδί καταλαβαίνει, είναι το εξής απλό. Παιδί μου, όπως ξέρεις, λείπω πάρα πολύ από το σπίτι, γιατί τρέχω να δουλέψω. Να ξέρεις μόνο πόσο μου λείπεις και εμένα όταν είμαι μακριά σου. Ότι δεν σου λείπω μόνο εγώ εσένα που το καταλαβαίνω, αλλά μου λείπεις και εσύ εμένα και σε σκέφτομαι όλες τις ώρες όταν είμαι μακριά. Πιστεύω ότι και μόνο με αυτή την κουβέντα, ειλικρινά μόνο με αυτή την κουβέντα, τα πράγματα έρχονται στα ίσια τους. Γιατί το παιδί, χωρίς να μπούμε στα Σπρέντ και στη Μέρκελ και στα τέτοια που δεν τα καταλαβαίνουν τα παιδιά και καλά κάνουν. Δεν τα καταλαβαίνουν τα μεγάλα παιδιά. Ναι, γι' αυτό σου λέω και καλά κάνουν και δεν τα καταλαβαίνουν. Εδώ ζαλίσανε, όπως λέτε, μεγάλους ανθρώπους και είδατε τα αποτελέσματα. Τέλος πάντων, η ιδέα είναι ότι με αυτή την κουβέντα που μιλάει για τη συναισθηματική σημασία του να μας αναγκάζει η ζωή που ζούμε σε ένα κόσμο σκληρό και άδικο. Να στερούμαστε ο ένας τη συντροφιά και την αγάπη και το δίνω και παίρνω από τον άλλο. Αυτό δεν αφορά μόνο το παιδί. Δεν στερείται μόνο το παιδί τους γονείς του. Και ο γονιός στερείται το παιδί του. Στερείται τη χαρά να παίρνει από το παιδί του το γέλιο, τη βλακεία, την αγκαλίτσα και την ακόμη μεγαλύτερη χαρά να δίνει στο παιδί του πράγματα που κάθε μέτριος γονιός, όχι τέλειος, δεν υπάρχει κανείς λόγος να είναι τέλειος, μπορεί να δώσει. Γι' αυτό πιστεύω ότι στην κρίση μέσα υπάρχει μεγάλος αριθμός γονιών που δεν μπορούν να είναι όσο θέλουν κοντά στο παιδί τους, χρονικά μιλώντας, πρακτικά μιλώντας, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να υποθεί αυτή η απλή και ξεκάθαρη κουβέντα. Ανταλλαγή συναισθήμα. Ειλικρίνεια. Και κύριε, ανταλλαγή συναισθήματος. Βάζει και το συνέστημα στη σωστή του βάση. Ότι όσο σου δίνω, αυτό μπορώ να σου το δείξω ολοφάνερα. Να ξέρεις όμως και όταν λείπω ότι είσαι στη σκέψη μου πάντα. Το παιδί το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα πάντοτε. Θέλω να σας ρωτήσω, μας λέτε λοιπόν ότι τα παιδιά θέλουν γονείς. Τι γονείς θέλουν, τι θέλουν να εισπράττουν από αυτούς τους γονείς, πέραν της ειλικρίνειας και της διοχέτευσης συναισθήματος. Το έχουν ανάγκη τα παιδιά να νιώθουν ότι και εμείς νιώθουμε για αυτά τα πράγματα. Κάθε άνθρωπος, αν ρωτηθεί, θα σου πει τι θέλει το παιδί από το γονιό του. Αγάπη θέλει. Και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το πράγμα. Μόνο που θέλει μια διευκρίνηση πάρα πολύ σημαντική. Ότι η αγάπη από αγάπη διαφέρει. Δηλαδή, αλλιώς αγαπάω τη γάτα μου και αλλιώς αγαπάω το πεθερό μου. Αλλιώς αγαπάω τον ξάδερφο και αλλιώς αγαπάω το φίλο μου. Αλλιώς αγαπάω τον γείτονα και αλλιώς τη γειτόνισσα, ό,τι και αν σημαίνει. Και αλλιώς αγαπάω τη μάνα μου και αλλιώς αγαπάω το παιδί μου. Δεν μπορεί να διευκρινίσουμε λοιπόν. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται κάθε φορά να βρούμε ποιο είναι το ιδιαίτερο είδος αγάπης που ταιριάζει στη συγκεκριμένη ανθρώπινη κατάσταση και σχέση. Για το παιδί λοιπόν. Για το παιδί, από τη μεριά του παιδιού ειδωμένο, είναι πολύ ξεκάθαρο. Μας το λένε με όλους τους τρόπους και με λόγια και χωρίς λόγια. Χρειάζονται και περιμένουν τα παιδιά, θέλουν τρία πράγματα από τους γονείς τους, που αυτά τα τρία είναι τα βασικά συστατικά της γονεϊκής αγάπης. Για πείτε το πρώτο είναι η άχρονη παρουσία. Το δεύτερο είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή και το τρίτο είναι η άφοβη καθοδήγηση. Να τα δούμε ένα-ένα. Με πολύ απλό τρόπο να σας πω τι σημαίνει. Η άχρονη παρουσία. Μια φορά στην ψυχανάλυση της μια κυρία που είναι 45 χρονών, να σκόψουμε και λίγα τέλος πάντων, έτσι, αλλά ευφυής, καλλιεργημένη, μορφωμένη, με όλα τα καλά. Δηλαδή μια γυναίκα που είχε μια καλή πορεία στη ζωή και ήξερε περίπου τι λέει. Μου λέει το εξής καταπληκτικό, ότι ξέρετε, μέχρι τα 25 μου είχα την απόλυτη βεβαιότητα ότι οι γονείς μου δεν είχαν υπάρξει ποτέ παιδιά. Ότι ήταν πάντοτε μεγάλοι, ότι πάντοτε ήταν εκεί και κανόνισε τα πράγματα ώστε να έρθω κι εγώ να ζήσω σε αυτόν τον κόσμο. Αυτό είναι η αίσθηση της άχρονης παρουσίας που μας ακολουθεί από την πρώτη αναπνοή μας στη ζωή μέχρι την τελευταία μας πνοή, μπορώ να σας πω.
Έτσι δηλαδή μια ανάγκη που έχουμε να πιστεύουμε ότι δύο εκπρόσωποι του κόσμου όλου ετοίμασαν μια θέση για μας στη ζωή και σε αυτή τη θέση μας έφεραν, μας κάλεσαν να έρθουμε και μας προστατεύουν πάντα. Και πόσο ασφάλεια μας δίνει αυτό το συνέστημα. Είναι η προστασία αυτό, η άχρονη παρουσία δεν είναι παρουσία μόνο συναισθηματική, πρακτική, υλική, βιολογική κτλ. Ναι. Είναι αυτή η αίσθηση που σημαίνει ακόμη και όταν λείψουν και πάνε μετανάστες στη Γερμανία, ότι είναι το πνεύμα τους. Ακόμη όταν... και αν φύγουν, αν πεθάνουν, έχει μια αίσθηση λέμε, ότι το πνεύμα της μάνας σου και του πατέρα σου σε γαληνεύει και σε προστατεύει για πάντα. Σκεφτείτε τι φωνάζουμε όταν είμαστε στα δύσκολα, μάνα λέμε. Ναι. Και ας μείνει εδώ η μάνα μας, και ας είμαστε εμείς κοντζάμ γαϊδούρια, και ας έχει πεθάνει η μάνα μας. Mm-hmm. Και ας έχουν τσακωθεί μαζί της. Πρώτη είναι, λοιπόν μορφή αυτό αγάπης είναι, είναι αυτή. Η άχρονη παρουσία. Άχρονη παρουσία. Το δεύτερο συστατικό της γονεϊκής αγάπης που περιμένουν τα παιδιά είναι αυτό που το λέω ανεπιφύλακτη αποδοχή. Δηλαδή να αισθάνεται το παιδί ως οτιδήποτε και να κάνει, και το καλό και το κακό, και το πολύ κακό και το απίστευτα κακό. Πάντοτε οι πράξεις του μπορεί να κριθούν και να τιμωρηθούν, να χαρακτηριστούν, να αποδοκιμαστούν κτλ. Αλλά η ύπαρξή του δεν θα ακυρωθεί. Θα υπάρχουν πάντοτε δύο άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε κοντά του, ό,τι και αν έχει κάνει, και θα του πούνε «Μα τι έκανες εκεί, παιδί μου?» Και αυτή η λέξη είναι που βάζει όλα τα πράγματα στη θέση του. Γιατί όλοι οι άλλοι θα του πούνε «Τι έκανες εκεί, παλιά άνθρωπο, ξέρω εγώ, ή παλιόπαιδο». Εντάξει. Αναφέρεστε λοιπόν, και σε περιπτώσεις που αυτό το παιδί μπορεί να είναι διαφορετικό. Οτιδήποτε. Δηλαδή είναι κάτι που λέει μόνο από το γεγονός ότι είμαι παιδί σας, νιώθω ότι με αγαπάτε, τελεία. Και με αποδέχεται. Δεν έχει τίποτε άλλο. Δηλαδή από εκεί και πέρα αρχίζουν οι αποχρώσεις, τα συν, τα πλην, οι λογαριασμοί, το τι χρωστάω, τι έχω να λαβαίνω και αυτά και τα άλλα. Αλλά υπάρχει ένα βάθρο αγάπης το οποίο είναι ακατάλυτο από οτιδήποτε και αν συμβεί στην προσωπική μου ζωή και στην προσωπική σας. Αποδοχή ζωή. Λοιπόν. Το δεύτερο είναι το και δεύτερο. Πάμε και στο τρίτο. Και το τρίτο είναι η άφοβη καθοδήγηση. Αυτό είναι σχετικά έτσι λίγο πιο περίτεχνο έχει γίνει. Με την εξής έννοια. Ο κόσμος στον οποίο καλείται να ζήσει ένα νέο πλάσμα ανθρώπινο, που το γεννούν δύο μεγάλοι, είναι ένας κόσμος που είναι φτιαγμένος στα μέτρα των μεγάλων. Και αυτό ξεκινώντας από το πώς είναι τα σκαλιά στις σκάλες, πώς είναι οι καρέκλες που αν κάθεσαι ένα παιδάκι κρέμονται τα ποδαράκια του έτσι, αν καταφέρει να ανεβεί, πώς είναι το τραπέζι που δεν φτάνει, λέει, πρέπει να του βάλουμε ψηλό κάθισμα. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Δεύτερον, ότι οι μεγάλοι άνθρωποι μιλάνε και λένε μεταξύ τους, μάλλον παράγουν ήχους και τέτοια που κάτι λένε και συνεννοούνται. Ενώ το παιδί για πολύ καιρό δεν μπορεί να παρακολουθήσει αυτό το πράγμα. Τρίτον, ότι οι μεγάλοι κάθε τόσο κοιτάνε το ρολόι τους, ας πούμε, και κάπου πάνε γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Ότι έχουν δουλειές, πρακτικές ανάγκες. Αυτά τα πράγματα είναι όλα έξω από τη σκέψη του παιδιού. Η σκέψη του παιδιού είναι αγάπη, αγκαλιά, παιχνίδι. Ευχαριστήσεις. Όταν λοιπόν καλείται ένα παιδί να ζει στον κόσμο των μεγάλων, σε έναν κόσμο που είναι πλασμένο στα μέτρα των μεγάλων και απλώς προβλέπει μια θέση μέσα και για διάφορα παράξενα είδη, όπως οι κατσίκες και τα παιδιά, έτσι εκεί πέρα το παιδί χρειάζεται κάποιον να του μεταδώσει τις οδηγίες χρήσης αυτού του κόσμου. Είναι σαν να σε πάρουν από εδώ και σε βάλουν μέσα μπροστά σε ένα μήκαμα και ας πούνε, εδώ πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις αυτό το πράγμα. Δείξε μου πώς, δηλαδή αν πατήσω αυτό το κουμπί. Κάποιος να του μάθει τη ζωή λοιπόν. Αυτό είναι η τέχνη του ζήν, η μετάδοση του, είναι το εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, πρέπει να σου το δώσει κάποιον. Είναι τρομερά περίπλοκος και γεμάτος συμβάσεις. Ναι. Ο κόσμος των μεγάλων. Κάτι δηλαδή που δεν προκύπτει από την απλή λογική. Αυτό που εμείς χαιρετιόμαστε κάπως, αλλού μπορεί να είναι προσβολή. Λένε ότι αν στη δικιά μας παράδοση κοιτάς κάποιον στα μάτια, είσαι ειλικρινής. Αν κοιτάξεις την αγγλοσαξονική γλώσσα του σώματος κάποιον στα μάτια και το μιλάς, είναι ότι είσαι έτοιμος να το επιτεθείς. Αυτό είναι δηλαδή πράγματα πάρα πολύ απλά που είναι συμβάσεις. Δεν μπορεί να τα δει. Ώσπου να τα μάτια σας έχουν φάει. Και γιατί άφοβα. Άφοβα, γιατί ακριβώς η λογική του παιδιού είναι, όπως σας είπα, χαρά, παιχνίδι, πλάκα. Άρα ευχαρίστηση. Ό,τι με ευχαριστεί είναι καλό. Ό,τι δεν με ευχαριστεί, πάρ' το εσύ. Πάρα πολύ απλό, έτσι. Όπως τα μοιράζουμε στο θέατρο καμιά φορά που λέμε, δεν μου αρέσει, φάτο, έτσι. Και αυτό είναι το παιδί που μιλάει μέσα μου. Όταν εσύ του λες τις οδηγίες χρήσης του συγκεκριμένου κόσμου των μεγάλων, εκεί πέρα 9 φορές στις 10 είναι όχι παιδί μου όπως θα ήταν αν ήταν παιχνίδι, αλλά όπως το κάνουμε στα σοβαρά. Δηλαδή, όχι όλο παιχνίδι, τώρα διάβασμα. Όχι άλλο να μιλάμε και να γελάμε, αλλά να πάει να κοιμηθείς. Όχι, να μην πάρεις το παιχνίδι του αλλού και σου αρέσει. Όχι, να μην φας άλλη σοκολάτα, γιατί ο γιατρός... Το όχι, αναγκαστικά, επειδή
στη λογική των μεγάλων κυριαρχεί, ας πούμε, η πρακτικότητα και οι συμβάσεις. Ενώ στο πεδίο η κυριαρχία, η ευχαρίστηση και το παιχνίδι είναι πιο αντιφατική κόσμο. Και συνέχεια πρέπει να το βοηθήσει να πάει στον κόσμο των μεγάλων με αγάπη, με στοργή, ώστε να καταλαβαίνει ότι δεν το βάζει στο καλαπόδι να του διαλύσει την ύπαρξη, αλλά να του δώσει τα εργαλεία να μπορέσει να επιζήσει σε έναν κόσμο. Αλλά χρειάζεται όμως και το όχι, σε αυτό που τι χρειάζεται, αυτό δεν γίνεται. Αλλιώς θα φάει τα μούτρα και θα τον φάνε οι άλλοι και θα τον πιάνουν κορόιδα συνεχώς. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. Το άφοβοι όμως είναι πολύ σπουδαίο, γιατί πολλές φορές ξέρουν οι μεγάλοι ότι αν δεν του το πω δεν είναι καλό και πρέπει να το πω. Αλλά ή δεν το λένε ή το λένε από τα χείλη και έξω. Που θα πει φοβούνται μέσα τους να το υποστηρίξουν. Το παιδί το νιώθει αυτό, τη συστολή. Και το παιδί είναι σαν τους ενισχυτές που έχουμε εδώ στα μηχανήματα. Δηλαδή, βάζεις ένα γραμμάριο και σου βγάζει ένα κιλό. Βάζεις λίγο φόβο, σου βγάζει ένα κουβά τρόμο. Δώστε μας ένα παράδειγμα γι' αυτό. Όταν τα πεις στο παιδί, ας πούμε, ότι κοίταξε να δεις, αυτό δεν θα το κάνεις όσο και αν σου αρέσει. Ναι. Δεν θα φας άλλη σοκολάτα. Τέλος. Εκείνη την ώρα. Να σας πω τι θα κάνει το παιδί, έτσι θα κάνει. Εμείς που είμαστε μεγάλοι, μας μαραίνει την καρδιά. Για να σας πω την αλήθεια, αν δεν είμαστε τελείως αποκτηνωμένοι, οπότε δεν θα ασχολιόμαστε με το παιδί να φάει. Άρα είμαστε μέση γονείς και άνω, θα πει ότι εκείνη την ώρα η καρδιά μας σκίζεται. Γιατί προτιμούμε να μας κοιτάει και να γελάει το μουτράκι τόσο εδώ. Παρά να κλαίει και να στεναχωριέται. Μπαμπάκα, μαμάκα μου, μαμάκα, παρά να σου κάνει και να σου λέει δεν με αγαπάς παλιό μπαμπά. Εκείνη την ώρα. Δίνεις στο παιδί σου ένα μάθημα ζωής όμως, ότι δηλαδή μπορείς να σταθείς απέναντι σε αρνητικά συναισθήματα, ενώ έχεις τρόπο να τα αποφύγεις και όμως διαλέγεις με θάρρος και κουράγιο και σταθερότητα να σταθείς μπροστά σε αρνητικά συναισθήματα ανθρώπου που αγαπάς και υπεραγαπάς και όμως μερικές φορές, πολλές φορές στη ζωή, αυτό είναι τεράστιο μάθημα ζωής, θα πρέπει να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καταστάσεις που είναι φορτισμένες με αρνητικά συναισθήματα από δικούς μας ανθρώπους. Αν αυτό δεν το μάθει το παιδί στην ώρα του και από τους γονείς του που το αγαπούν, θα χρειαστεί να το μάθει στην πολύ δύσκολη ώρα. Όταν θα το προδώσουν οι φίλοι, όταν θα το προδώσει η αγάπη, θα είναι πολύ πιο σκληρό και θα γίνει τότε. Κομμάτια. Δεν θα είναι σοκολάτα, θα χάσει άνθρωπο. Αποδοχή, ενδεχομένως συναισθηματική. Εκεί πέρα θα γίνει κομμάτια και θα είναι κρίμα μεγάλο. Αυτό που θα μπορούσε να εξαιρετικός ομιλητής. Θα μπορούσαμε να ήμασταν μαζί πολλές ώρες τηλεοπτικές. Δυστυχώς θα πρέπει να βάλουμε τελεία σε αυτά που συζητάμε. Δεν προλάβαμε καν να θίξουμε και το δεύτερο θέμα στο οποίο θα αναφερθείτε. Η συζήτηση όμως θα συνεχιστεί σήμερα. Όχι μαζί μας, με πολύ κόσμο. Φαντάζομαι όποιος ενδιαφέρεται, έστω και γι' αυτό, μόνο η όρεξη να του ανοίξει, καλό είναι. Στο βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη, στις 7:30 είναι το ραντεβού. Θα είσαστε εκεί να μιλήσετε και για όλα αυτά που είμαι και πολλά περισσότερα, αλλά και με αφορμή το άλλο βιβλίο σας, Δεν παίζεις μόνο εσύ, υπάρχουν και οι άλλοι, που αναφέρεσαι στο ήθος και την τέχνη της ανθρώπινης σχέσης. Γενικότερα, δηλαδή για όλους τους ανθρώπους. Και για μεγαλύτερες ηλικίες. Για όλους τους ανθρώπους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ αθερμότατα. Να είστε καλά. Στο επανειδήν ευχόμαστε να μας ξανάρθετε. Μακάρι, όμορφα είναι, γιατί να μην έρθω. Ευχαρίστως.